Την θέσπιση πιλωτική λειτουργία του προγράμματο αξιοποίηση τη ψηφιακή εφαρμογή Panic Button, η οποία εγκαθίσταται στα έξυπνα κινητά και ειδοποιεί την αστυνομία σε περιπτώσει ενδοοικογενειακή βία, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνη και ενσωματώνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ανταλλαγή Πληροφοριών σχετικά με υπηκόου τρίτων χωρών. Το νομοσχέδιο εισάγεται την πέμπτη προ ψήφιση στην Ολομέλεια τη Βουλή. Το κουμπί πανικού που στέλνει σύντομο γραπτό μήνυμα στην αστυνομία αφορά σε περιστατικά Βίας, που συνδέονται με απειλή κίνδυνο της ζωής ή κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική ακαιρεότητα προ το σκοπό άμεση επέμβαση τη αστυνομική δύναμη. Δικαιούχοι εγγραφή στην εφαρμογή κατά την πιλωτική λειτουργία του προγράμματο είναι οι γυναίκε θύματα ενδοοικογενειακή βία που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττική και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη, οι οποίε απευθύνονται στι κατατόπου αρμόδιε αρχέ. Μετά από τη λήξη τη πιλωτική εφαρμογή, το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί από τι αρμόδιε υπηρεσίε των Υπουργείων Εργασία και Κοινωνικών πολιτικών υποθέσεων και προστασίας του πολίτη.